Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το δεύτερο επεισόδιο του Come Out and Play και σήμερα, μιας και πλησιάζουν Χριστούγεννα και είμαστε και Super Hero Fans, λέμε να παίξουμε το Batman Super... Αιντάς, οκ, ναι, πάμε πάλι. Το Batman Returns και το Superman Batman θα παίξουμε, ναι. Superman Batman. Είπαμε Super Hero Fans, εντάξει ρε. Λοιπόν, θα παίξουμε το Batman Returns για το Super Nintendo. Τέλεια. Είναι το παιχνίδι, η μεταφορά του από την ταινία, την ομώνυμη Batman Returns, του 1991-92 περίπου, δεν είμαι σίγουρος. Θα ανοίξουμε Wikipedia κάποια στιγμή. Θα το κάτσε ρε, το bonus stage γιατί το έχουμε. Ναι, έχεις δει τις φορείς. Λοιπόν. Εκείνο για να διορθώνει. Ακριβώς. Η ταινία ήταν εξαιρετική του Tim Burton. Είναι νομίζω η καλύτερη από τις δύο του Burton. Και είχε επίσης την απίστευτη Michelle Pfeiffer σαν Catwoman, τον Danny DeVito σαν Penguin, ο οποίος είναι φανταστικός. Και πολλά είπαμε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να παίζουμε λίγο ξύλο. Κατηγορία brawler το παιχνίδι. Και πολύ ξύλο όμως. Πολύ το γουστάρα αυτό το παιχνίδι μιλάμε, γιατί εντάξει είναι από τα λίγα brawlers το οποίο έχει τρελό impact. Βασικά, μιλάμε. Και πάνω, το θυμάμαι. Τα προσέχουν πολύ περισσότερα από τα super με το παιχνίδι. Το έχει παρατηρήσει ποτέ κανείς. Ο Superman είναι καταραμένος να μην έχει ένα καλό παιχνίδι. Άστο αυτό είναι. Να σας πω το χειριστήριο που το βάλω. Κάτσε τώρα, περίμενε. Όχι, ναι, ναι, θα βρήκα. Μου πήγε το χειριστήριο, Γιώργο. Το βρήκε. Μισό λεπτό γιατί η μπλεκτή θα ήταν καλό. Δεν πειράζει. Εγώ βλέπω την εισαγωγή. Ναι, παιδιά, σήμερα για κάποιο λόγο δεν το έχουμε καθόλου όμως. Είτε μιλάμε. Εδώ μας λέει τώρα την ιστορία του παιχνιδιού αυτού. Εντάξει, όσο μου δείτε, δεν ξέρω. Ναι. Δεν υπάρχει μια κεφάλι. Να έχει το ποντικάκι μας. Όχι έτσι, όχι το ποντικάκι. Πού το? Παρεπιπτόντως, Dragon Mike, Μιχάλης. Τον Τάσο, πιθανότατα το θυμάστε το προηγούμενο Come Out and Play. Τόσο. Super Castlevania 4. Ναι, εδώ ο μεγάλος άρχοντας του Castlevania. Ποιος άρχοντας? Εσύ, ποιος άρχοντας? Εγώ. Νοείται. Γι' αυτό τα σκάψα και είπα λάθος. Ότι... Αυτό πάλι δεν το περίμενα. Αυτό δεν θα το συγχωρήσουμε ποτέ, να το ξέρεις. Ασυγχώρητο θα μείνει, να ξέρεις. Γι' αυτό θα παίξει το παιχνίδι στο χάρτη. Ακριβώς. Θα κάνω να πλήθω στο χάρτη. Παρεπιπτόντως, το παιχνίδι είναι και πάλι Konami, πραγματικά. Και δεν υπάρξουν κι άλλα. Δεν το κάνουμε επίτηδες, απλώς... Η Konami είχε βγάλει πολλά εξαιρετικά παιχνίδια. Όταν η Konami έβγαζε παιχνίδια. Ακριβώς. Και όχι πατσίνκο σλότ στην Ιαπωνία. Για όσους δεν ξέρουν, τα πατσίνκο σλότ είναι κουλοχέριδες. Τα οποία έχουν και digitized effect, είναι κάτι μεταξύ pinball και κουλοχέρι. Εμένα μου αρέσει το πατσίκο. Δεν έχω παίξει ποτέ βασικά. Κάτι πίεση είναι κάτι. Λοιπόν, εδώ πέρα να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για το Μιχάλη και να πούμε ότι αρέσουν πολλά περίεργα ειδικοί παιχνίδια. Θα με δείτε να παίζω περίεργα, άσε, θα σου πω εγώ. Λοιπόν, και νομίζω ότι μπορούμε να παίξουμε. Η Gotham έχει ένα ήρωα, είναι ο Batman. Να το. Michael Keaton. Ο οποίος δεν μιλάει έτσι. Πολύ χαρακτηριστικός Batman πάντως. Το πνιγούνι του Keaton. Όχι, εκείνος και το... Εκείνος και το πιστό. Ο Keaton είχε τα χίλια, ξέχασα. Όχι, αυτό θα βάλει Kilmer. Ναι, άσε, άσε. Ακόμα από την... ήμουνα... άσε. Δυο εβδομάδες στο κρεβάτι ήμουνα, Γιώργο, μην. Το βάλει Kilmer δεν το θεωρεί κάποιος βαρετό, δεν ξέρω, εγώ βαρετό τον βλέπω. Με καλός θα πει ο Σταρός για Batman Del Wackeros. Μη πάμε εκεί, σε παρακαλώ. Ο Κλούνι είναι καλός στον ποιος. Είναι καλός στον ποιος, αλλά... η ταινία των Batman Robin... Σας παρακαλώ, μη πάμε εκεί. What killed the dinosaurs? The Ice Age! Μη πάμε εκεί, σας... Ως Mr. Freeze, ας πούμε. You're not sending me to the cooler. Ακόμα εγώ. Σαν να τριχύλεσαις από τότε που την είδα. Και πήγα και την είδα και, και στο σινεμά την είδα αυτή την ταινία. Και ξεχνάτε το βασικό του ρόλο. The Bat. Όχι. The Bat Credit Card. Ναι. Εγώ λέω για το παιχνίδι. The Bat Credit Card. Παρέχει μεγάλη εισαγωγή. Όχι κανένα αίρεση, αλλά... Εντάξει, αλλά αξίζει. Καλούτσικο. Μωρέ, μια χαρά ήταν. Δηλαδή, να άσχημη, για σου πέντε την εφημερία. Στη λίμα της, αλλά το κάνανε πολύ ωραία. Για την εποχή του μιλάμε, ήταν... Άρα, εντάξει.
Εντάξει, βρε Κονάμι, το καταλάβαμε, είναι ο Batman! Είναι. Εντάξει, η Catwoman εδώ πέρα ήταν από τις καλύτερες Catwoman, ας πούμε. Η καλύτερη Catwoman, τέλος, δεν υπάρχει άλλη. Πώς ήταν η ιδέα, ας πούμε, με την Halle Berry, ας πούμε. Το Halle Berry, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτή η ταινία, δεν έχει γυριστεί. Τι δεν κατάλαβες. Και το προηγούμενο. Αυτό ακριβώς. Δεν πρέπει να αναφερθούν αυτές τις ταινίες ποτέ. Και μόνο πείτε το review φτάνει. Normal θα παίξουμε, όλα εντάξει, τα βλέπω. Έτσι, ναι. Ναι, normal γιατί στο Halle είναι αρκετά. Βασικά και στο normal είναι λίγο δύσκολο. Είναι, αλλά εντάξει, στο βαθμό ναι. Μιλάμε είναι brawler. Εντάξει, ναι, έχει δυσκολία. Μαύρη νύχτα στα βουνά, μέχρι που λάμπει το bat signal. Ο οποίος σαν Bruce Wayne δεν έπαιθε καθόλου, έτσι. Αλλά αυτό ήταν που μου άρεσε εσύ στην τέλεια, γιατί... Ήταν λίγο έτσι... Νομίζω έχει πίστα με τον Batmobile, έτσι. Έχει πίστα με τον Batmobile. Έχει, είναι τρία διαφορετικά, είναι το κλασικό τον Brawler, Double Dragon Steel αυτό. Έχει το που είναι σαν τη scrolling κανονικά, σαν το Batcute, ας πούμε. Λοιπόν, το... Κάτσε να δούμε πόσα... Πετάμε και το έχει όφλο, και το Batmobile. Και αυτά είναι άπειρα. Αυτά είναι άπειρα. Όχι, δεν παιδάκια, δεν τα βλέπω. Εντάξει, παιδάκια, όχι. Αν και ξέρω ότι υπήρχε και χακερισμένη έκδοση. Τι έγινε, παιδιά! Βασικά, όχι, είναι δύσκολο. Είναι αρκετά ζωή. Στην πρώτη πίστα κιόλα είναι ζωή. Γιατί πραγματικά μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα σάντουιτς εδώ. Ναι, αλλά κάτσε, μήπως μπορούσα να κάνω εγώ δικό μου σάντουιτς. Έτσι. Α, έλα. Μπορείς το διπλό το πιάσιμο, ε. Ναι. Το πιάσιμο, ακριβώς τον άλλο. Ας το μην το επιδιώκεις, έχουμε φάει δική μισή ενέργεια. Έτσι. Έτσι, εντάξει. Πάμε και τέτοια. Λοιπόν, κάτσε να παίξω λίγο πιο προσεκτικά, γιατί... Κάτσε, σκοπός είναι να κάνουμε πολλές ζωές. Κάνε να σου πλώσεις πολλές ζωές. Γιατί χάνεις την ενέργεια, χάνεις πάρα πολύ. Έχει τρομερή λόγω. Α, δεν βρήκε σίγουρα. Σα καλύτερα εκείνο με το άλμα και με την πέρτα. Αυτό παρεμπιπτόντως θα το κάνουμε πολύ απιούς. Να θεμάσουν και κάτσα βόμβα, έτσι. Test tube, ναι. Είναι το κλασικό, το item crash. Σαν το, ναι, ακριβώς, σαν το κόντρα τη βόμβα. Αλλά νομίζω, ναι, εδώ είναι stock, δεν σου τρώει εταιρεία αυτό. Δεν τρώει, έχει τρεις, ναι. Πέσε, το γράφει από πάνω, ναι. Test tube 3. Γελάς και όπλα, έτσι. Το κάνεις ο παίρνεις, νομίζω. Δεν σου δίνει πόσο σε κατώ, σε συγκεκριμένες πίσεις, νομίζω. Επίσης μπορείς να τους κοιτάξεις και προς τα πάνω, δεν ξέρω αν είναι. Αυτό ήταν που μου άρεσε. Βασικά φαντάζομαι πολύ ωραίες λεπτομέρειες έτσι στο. Ναι. Στις πίσεις και αυτά. Και νομίζω ότι είναι η καλύτερη εκδοχή του παιχνιδιού, γιατί είχε βγει και στις άλλες κονσόλες στο Batman Returns, αλλά ήταν διαφορετικό. Είχε βγει και ένα στο Mega Drive, το οποίο ήταν εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ήτανε 2D side-scroller platform. Εντάξει, πραγματικά ήταν broken και άδικο παιχνίδι. Εκεί όχι, το Batman Returns στο Mega Drive δεν ήταν πρόβλημα, δεν ήταν σοκεμένο. Ήταν περισσότερο. Δύο Batman παιχνίδια έγινε στο. Στο Mega Drive είχε βγει το Returns και είχε βγει το πρώτο. Και ήταν η Main Series, νομίζω που ήταν σε σούτερμα. Ναι. Κάτι σαν σούτερμα, όχι σούτερμα. Φαντάζομαι τον Gunstar Heroes περίπου, ήταν παρόμοιο. Το οποίο κάποια στιγμή θα το παίξουμε και εκείνο. Βασικά πιστεύω θα το παίξουμε όλα. Νομίζω έχει, α ναι. Ναι, έχει άμυνα, ναι. Έχει. Ας τη γυναίκα, ρε. Πάλι. Θα το παίρνεις που μπορείς να σου δείξεις τα τέτοια. Για να κάνουμε μια χρησιμοποιία που κάνει στην κουτρινή. Και τους πιάνει και τους πιάνει και τους άλλους που λες. Κάτσε και αυτή παράνε. Βασικά μου αρέσει πάρα πολύ όταν καταφέρνουν σε ένα brawler και αισθάνεσαι το ξύλο, παιδί μου, που ρίχνεις. Η Konami δεν έχει κανένα brawler, τα brawler της ήταν πάντα καλά. Σπάνια δεν βγάζει κάτι κακό. Ακόμα και τα βεντέτα τα πρόβλημα. Είναι παιδιά παντού. Βασικά πλάκα, η αλήθεια, έφυγανε πολλά brawlers. Πάρα πολλά. Τα χαλαμιτζάκια, φυσικά. Ναι. Ouch. Αυτό έφαγε ολόκληρη ρουκέτα, μιλάμε στα μούτρα, αλλά... Είναι ο Batman. Είναι ο Batman. Πόσοι θα πούνε, μωρέ. Βγαίνουν βασικά πολλοί. Σοκοπάνω, ναι. Πολλοί βγαίνουν, ναι. Ενέργεια. Αυτοί, όλους πρώτους αυτούς. Ναι, είναι πολύ σπασίκες, μιλάμε. Σε πιάνει εκεί που δεν το περιμένεις πάντα. Πάντα!
φυσικά δεν πήρε για τίποτα άλλο, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι φαλτή η αντίπαλη σε πολύ στρατηγικά σημεία. Εννοείται. Πάντα πρέπει να σε περικυκλώνουν. Πάντα σε πάντως. Το πρώτο χτύπημα. Ναι, μετά το δεύτερο. Είναι σφάτα. Ενός μιας φάπας μύριες έρχονται. Επίσης πολύ καλό κάποιο είναι και το animated series. Ναι. Ο Super Nintendo μ' άρεσε πάρα πολύ η έκδοση. Το οποίο είναι πραγματικά πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τους θυμάμαι. Ναι. Τους τρουμπουλούς. Πάντα πρέπει να υπάρχουν χοντροί στα πρώτα. Πάντα. Και πάντα για κάποιο λόγο χοροπηδάνε σαν μπάλες. Ναι, αλλά η αλήθεια να λέγεται, το ευχαριστιέσαι με τους τέρμες. Δεν ξέρω κάποιον. Άου. Με πάτησε η μηχανή. Τώρα πράγματα. Φράιν vertical. Transition. Τώρα είναι σαν ναι, και το μόνο boomerang, ναι. Πάτα. Πίσω. Ναι. Αυτό είναι. Καλά. Επέφανε επιτέλους! Θέλει πολλές! Στρέξ! Πίδα! Ήταν το θετικό της τέτοιας, της... Θα πήρες και ζωούλα. Άρα στα 50 χιλιάρικα ζωούλα. Καλά τα πας. Τώρα θα πιάνε χοντρός, παίρνει. Γίνεται, πολύ πάτω και θα μετάς από πάνω. Τσουλάει. Μέχρι το τέλος. Έχει κι άλλο. Ένα χτύπημα το πάω. Θα δούμε εδώ. Με έδωσε μπόλ, τώρα να μην κάνω. Είμαστε... Τώρα το κάνουμε όπως έγινε στην ταινία. Ναι. Αυτή που σώσαν είναι η Σελίνα Κάιλ, η οποία αργότερα θα γίνει κάποιο γνώμα. Ο επικός Christopher Walken. Ο οποίος είναι πραγματικά πολύ μουρίνος. Σταμάτα μόνο να παριστάνει τον Μπλάνκα και πέθανε. Πολύ μουρίνο. Πολύ μουρίο Walken. Ποιος θα πει χρυμόμενος? Εδώ, ο προλεράς μας. Ο προλεράς. Εγώ παρεμπιπτόντως θέλω να δηλώσω ότι τάσω στο πλάνο, δεν φαίνεσαι. Στα προλερς δεν είμαι πολύ καλός. Άσε βρε που δεν είσαι καλός. It's just Batman. Σελίνα Κάιλ. Πάνω έχει κάνει πολύ καλή μεταφορά του soundtrack του Ντάνι Έλφαν. Γενικά όπως έχουμε πει, το Ζοπινιτέντο έχει φοβερό ήχο. Και το κάνανε καλά, βασικά ωραία του δουλειά. Γενικά και το soundtrack και όλα. Κοιτάξτε που είναι. Αυτό το Ντάνι Ντεβίτο, ναι. Του πήγε πιστεύω, δεν ξέρω. Του πήγε, αλλά βέβαια μεταξύ μας δεν είχαν σχέση με τα κόμικ. Δηλαδή στα κόμικ ήταν παραμορφωμένος. Όχι, δεν ήταν. Ξέρεις κάτι, έτσι δεν ήταν και το πρώτο Batman του Μπέρτον. Ήταν λίγο πιο κοντά στα κόμικ. Στα δύο που είχε περισσότερο δημιουργικό έλεγχο μετά την επιτυχία του πρώτου, ξέφυγε. Παραμένει καλή ταινία, αλλά δεν ήταν το Batman που είναι από τα κόμικ. Έτσι ήταν. Ο Batman του Μπέρτον. Γύρω με τη βόμβα στο 2. Πεθαίνω, α πούμε, ίδιο δεν είναι. Του σκοτώνει ο Batman. Το... Ναι, έτσι τώρα, μέσα στο επόμενο, στον Βόφρο. Τι έχει κονάμι με του Βόφρου. Πάντα εσύ. Είναι πλαφόν, ρε παιδί μου, το level design γενικά σε Brothers. Πρέπει να υπάρχει μια πόλη, πρέπει να υπάρχει ένα Luna Park. Και μην ξεχνάμε φυσικά. Ο ανελκυστήρας. Ναι, πάντα υπάρχει σε παιχνίδια τέτοιου τύπου side scroller beat 'em up. Υπάρχει ένα σκηνικό, μια φάση. Στην οποία μπαίνεις σε ένα σασέρ το οποίο ανεφαίνει, κατεβαίνει, ό,τι θέλεις και τέλος πάντως. Και από παντού σου βρέχει εχθρούς. Βασικά το πούμενα είναι πολύ καλό, το πατάνε για να τους αλήσει. Τους αλήσει βασικά, αυτό είναι και γιατί. Είναι πολύ καλό σε αυτό. Είναι στην άμυνα, όχι όπως όλοι. Η άμυνα πίσω με τα πάνω τα πουλιά. Και τα δύο μαζί. Όχι. Α, ένα. Δεν σου κάνει αλήθεια ότι όσες φορές και το έχω παίξει από το παιχνίδι, ποτέ δεν είχα την άμυνα. Και γι' αυτό τις έτρωγα συνέχεια, εννοείται.
Καλημέρα και βόμβα και μηχανάκια, φύγε! Εντάξει. Ωραίος. Έτσι. Αυτό είναι πολύ αποτελεσματικό. Δύο χιλ. Τι διάλογο ρε γαμώτο. Όλο το τσίκο με ντράνο εκεί και εδώ. Βασικά όλοι κλόνς και τέτοιο. Δεν είναι όμως πολύ καλά. Εντάξει, δηλαδή καρακτήρισες. Κλόνς. Ε, Γιάννη, Γιάννη! Αυτό είναι inside zone. Δεν το ξέρω. Είναι inside zone. Αυτός που πρέπει να το καταλάβει θα το καταλάβει. Γιάννη, δες πόσους... Γιάννη, δες πόσους κλόουν έχει! Καλό, καλό. Όλους μαζί. Πω, 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 πω. Τρίχε το κόμπο. Θερίζει, θερίζει. Ναι, είναι πολύ χρησιμό αυτό το χρησιμό. Αυτό είναι το καθολούς και εκπαιδόν του τεματισμού. Μ' αρέσει που τους αρπάζει και τους πετάει σε σακιά πατάτες. Σε σακιά, ρε. Πα! Το ένα χέρι και σακιά. Κάπως έτσι δεν είναι και ναι, ο μπάμπα μου μπερδεύει εντελώς και έπαιρνε και θα έρθει απέναντι στο δωμάτιο και λέει «Είμαι ο γαμιάς της γειτονιάς, δεν με νοιάζει που κάνετε, εγώ είμαι ο Batman». Δεν ξέρω να ακούγεται κάτι πάντως. Δεν το έχει πολύ εικόνα με τα κόκκινα του Ποξάκης. Άλλη πολύ μυστήρια. Ποιο? Ο Batman περπατάει. Α, εντάξει, έχει ένα θέμα εικόνα με γενικά με τους όγκους. Παιδιά, εντάξει, κοίτα. Επειδή η μνήμη του Σπέντο δεν ήταν και υπερτεράστια, από όπου μπορούσαν να κόψουν τους friends τα ρηλέζουν το κόμμα. Λογικό είναι να μην έχετε κάνει μια καλή δουλειά. Πάρε και το Native American έτσι. Η Village People! Η Village People πάλε μαζί τον Batman! Πάτε κάνεις αυτό το κομμουνδιάνο στους Sunset Riders. Αυτό θα πεις πριν. Άλλο. Άλλο παιχνίδι της Konami. Konami. Άλλο. Konami παντού. Konami quick μου φαίνεται είναι. Konami. Σιγά. Πού την έφυγανε από το σώμα του? Όχι, ήταν ψωματάκι. Την είδα. Έλα. Στείλτε σε πάνω στο παγκάκι. Έλα. Σπάσε ένα παγκάκι άντε. Μπορείς. Σπάει βασικά ή... Ναι. Αν θυμάμαι καλά, σπάει. Να την πάρω. Ναι, την ήξω σπάει. Στην έδωσε δωράκι. Που την έδωσε τόσο πήρα. Χριστουγεννιάτικο το δωράκι. Ο Μπόνα Μάτ. Να. Να. Καλά σου πες. Από το πουθενά δυο φάπες. Από τις άκρες της οθόνης σου έρχεται η μπουνιάρες. Είναι η κουστιά που κρύβονται. Παιδιά τι κρύβονται. Περιμένεις να τους πεις αυτοί αν δεν βγαίνουν. Περιμένει παιδιά. Σαν όλους. Έλα θα σου βρείτε τώρα. Έρασε λίγο. Και έζω όλα. 100.000. Σω, φάνε καλά τα πάμε. Ξανά 7 ζωές. Μετά, ναι, μετά τα δίνει την πίστα στην Αγία. Το οποίο το μεταξύ πολλά από τα παιχνίδια τη δεκαετία του 90 ήταν μεταφράσιμο αρχίδι. Αυτό δεν εμφανίστηκε ποτέ στα αρχίδια. Αυτό ήταν Super Nintendo release κανονικό. Ναι, και μάλιστα ήταν όπω είπαμε πριν το μοναδικό Batman Returns παιχνίδι που ήταν έτσι. Είναι μια είδο είδου αποκλειστικότητα, αν θέλετε, του Super Nintendo που είχε κάνει. Α κάνουμε ένα είδο κάτω. Στο κάνει αυτό. Άμυνα και τρίγο. Λοιπόν, να χειριστείτε του τέτοιου του Blink. Α, εδώ αρχίζει πολύ σχολείο. Α, ναι, το θυμάμαι. Το κάτω του Blink. Αυτό τώρα. Όσο μπορείς. Υπομονή, βρέχει κλόβ. Δεν πας κούτς. Α, ανεβαίνει και από το κλόβ. Να είναι καλά το invisibility threat. Γιατί δεν πας λίγο πιο πίσω όταν έχω λίγο πίσω. Δεν προλαβαίνεις. Δεν θα προλαβαίνεις. Μ' αρέσει που έχετε και τα παιδάκια. Μα έχετε μέσα τα παιδάκια, ναι κύριε. Βασικά. Μην βάρασε τους αφόρους. Δεν έχω τους κάτους. Τους προσέχει. Ξέρει ο κύριος Wayne. Ναι κύριε Wayne. Κακούμα δεν είναι εδώ. Όχι, πώς είπα. Εδώ είναι που θα τη ρίξει νομίζω. Όχι τη λέει. Εδώ που να έχεις το τέτοιο. Το κάψω. Πού. Τι θα πρέπει από πάνω. Δεν θα πρέπει.
Σέγγας. Με Σέγγας και Γκάντζο. Τώρα θέλεις. Κλασικά περίεργες φωτιές που έχουν τώρα στις θυσιάσεις. Ο Μπάτμαν κάνει το σπάνιμο. Άντε, καλά, ναι, ωραία. Για δεύτερη πίστα, ε. Άντε, έχει δυσκολίες να πάρει. Ω, σε ακόμα. Για δεύτερη πίστα. Καλά, έτσι. Πολλές φορές θα το φάμε, τι να κάνω. Ναι. Ήθελα καλά αντανακλαστικά. Αμάν. Τι κάνουν και άμυνα, ναι. Άσε αυτούς με τέτοιο. Πρώτα αυτούς με το μπαζούκα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Ένα τώρα πάει. Μόνο δεν είναι άλλο, ναι. Όχι, το ένα σου έδωσε... Δεν σου τούπι σου έδωσε. Το είδες, το χρησιμοποιήσεις. Το χρησιμοποιήσεις στον ανθρώπινο. Ωπ, μπορεί να χτυπήσεις το βλήμα. Έλα ρε φίλε αυτό. Έκανες αυτή την επίθεση και σταμάτησες τη βόμβα. Την χτύπησες. Τι μαθαίνει κανείς μετά από τόσα χρόνια. Τι μου καταλάβεις και μετά. Δεν άφερες δηλαδή όπως και να έχει. Έτσι έτσι. Άστε την ενέργεια. Καλό. Όλοι είναι στην Final Fight εδώ που κάνει πάνω στο Άκρο. Short S. Και πήρε και την ενέργεια. Απευθείας. Πάνω. Σταμάτε ρε, το δίχο τον έχεις σαν καρδί ψέ. Κάπου σε πρώτη σύνοφη σου. Και βρούμε και ποτούς λίφα ρε. Τι. Τι να κλάσει που δεν δώσεις στο πάνω. Μα όχι τι να κλάσει, είναι μάχη μεταξύ θρύλων. Εδώ ο Chuck Norris δεν τα κατάφερε με αυτήν την περίπτωση. Ναι, αλλά πάντα είναι Batman. Batman είναι Batman. Το μηχανάκι τι έγινε, έφυγε! Πήγε και μια από τις διακοπές. Θα σκάσει τώρα το βρεθεί! Το γλίτωσε στο μέλλον, τον πήρε σαν καλίτσα, μπράβο Τάσο. Να. Hey! Να ρε. Έτσι. Δεν σου αρέσει πολύ η κίνηση που ξέρεις έτσι. Να σου πω όταν το πιέζα να δει και κάνει επιδείξει ο Μπάτμαν κάνει κάτι. Δεν θυμάμαι να κάνει μια. Να του κάνει πάλι driver μιλάει νομίζω. Αυτό το έκανε στο τέτοιο, στο τέτοιο δεν έκανε πολύ. Και στο Final Fight, το Χάγκαρ. Καλά, Χάγκαρ με αυτό που έκανε. Driver Batman. Αυτό κλείτησαν όνομα Περού Cocktail Pile Driver Batman. Τι θα πάρετε κύριε? Ένα Pile Driver Batman. Πώς το κάνουν αυτό? Είναι μαύρο. Μελάσσα έχει. Μελάσσα. Πόσοι βγήκανε ρε εσύ? Πόσοι βγαίνουνε? Εν τω μεταξύ άμα δεις ο Penguin που ρίχνει στο background και λέει ο Oswald Cobble πως θα λέει. Είναι πολύ πιο κοντά στον... Σκόπικ. Ναι. Όντως. Τώρα έρθει. Τώρα έρθει. Βλέπεις. Και μεγάλη. Δεν πειράζει. Δεν μου λες, αυτό είχε άπειρα προγένεια. Νομίζω ναι. Απλώς... Δεν θυμάμαι. Τι είχε συγκεκριμένα. Θα σε γελάσω. Θα δούμε. Καλό. Πολύ σωστά. Σκοτώνουν, ναι, αλλά σκοτώνονται έτσι. Καλύτερα. Friendly fire. Αυτό πάλι ρε εσύ όταν υπάρχει friendly fire. Στο παιχνίδι όταν παίζεις την κλώ, όπως το Final Fight ας πούμε, κάνεις το πάλι. Και ζωή και ενέργεια μια χαρά σου κάτσε. Αλλά 50.000 και ζωή. Έλα τα σου δείξεις ποιος είναι μπροστά της στην Gotham. Ωραίος. I'm Dustman! Να μας διαβάσεις μέχρι που λέει. Αυτός είναι ο κοντός που έχεις την ταινία. Με την όλη τον εξήγηση. Βασικά τα πόσεις όλα την ταινία να πεις, όλα την ταινία. Βασικά είπαμε, το transition δεν είναι πάρα πολύ καλό. Βασικά πρέπει να σταματήσουμε να λέμε βασικά. Βασικά. Όντως έχεις δίκιο ρε εσύ. Ναι ρε παιδί μου. Βασικά μας κυφέρει. Ρε παιδί μου βασικά. Τώρα βασικά πάμε ξύλο.
One. Όχι, ήταν ως... Α, κάτι λίγο αυτό. Μετά έπιψε ούτε κάτι. Καλύτερα να το πετάξει πίσω να το αποσυντονίσεις. Ωπ, ένα αέριο combo breaker. Τι ρίτς ήταν αυτό εσύ. Ρίξε ένα τέτοιο μπρε. Θα κάνεις ένα crowd control. Ακόμα να φύγει από το πράσινο η ενέργεια. Όχι, καλύτερα να αργήσεις παρά να χάσεις. Συνήθως έτσι θα κάνουμε στα πρόλευση. Του άλλους δεν έχει χρόνο εδώ νομίζω. Ναι. Μα τα κάνω αρκέτα, σου λέω. Και εγώ είμαι ο φάγος. Βασικά να σου πω ότι την έχω πεθυμίσει αυτή την τύπη. Και εγώ αλλά δεν έχω πεθυμίσει καθόλου τα λεφτά που είχα φάει. Μάλλον τα έχω πεθυμίσει. Τα έχω πεθυμίσει, μου λείπουν πόσα κι αν τα είσαι εκεί. Έφερα χιλιάρικα, μιλάμε και πήγαινα και χάλαγα σε 20 δραχμά. Περιουσίες έχουμε ξέρει. 20 δραχμά έχουνε περιουσίες. Πολλά λεφτά μιλάμε. Πάρα πολύ κρίμα πάει. Αλλά να σου πω κάτι, δεν με χάλασε. Εντάξει, ναι. I regret nothing. Δεν. Τη λάτρευα εκείνη την εποχή. Γιατί δεν πέθανε, ρε. Εξέρω. Πηγαίναμε στα arcades. Καφέδες. Σειρά του Nike. Οχοχοχ. Πάσα το χειριστήριο.